να σας καλωσορίσω στην πολιτική ομιλία και την παρουσίαση του ψηφοδελτίου της ΠΕ Φλόρινας, του ψηφοδελτίου Ανατροπή Δημιουργία με επικεφαλή τον Φόδωρο τον Καρυπίδη. Να καλωσορίσω τον βουλευτή, τον κύριο Σέλτσα, και τον δήμαρχο Αμιντέου, τον κύριο Θοδωρίδη. Θα παρακαλούσα να ανέβει στο βήμα να μας πει ένα χαιρετισμό να κάνει ο δήμαρχος Αμιντέου. Καλησπέρα σας από μένα. Τέτοιες στιγμές νομίζω ότι περισσεύουν τα λόγια. Φίλε Θόδωρε, σου εύχομαι καλό ταξίδι, καλή αγωνιστική διάθεση, καλή επιτυχία, πολλές και μεγάλες επιτυχίες. Θέλω να συγχαρώ και τους υποψηφίους εδώ περιφερειακούς φιγούλους του Δήμου μας και να ψηφιστώ και αυτούς να έχουν και αυτή η επιτυχία. Όλοι φίλοι είναι. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο παρά μόνο κάντε καλό αγώνα. Καλός αγώνας θα φέρει και ένα καλό αποτέλεσμα. Γεια σας. Θα παρακαλούσα τον βουλευτή αν θέλει να απευθύνει ένα χαιρετισμό να ανέβει στο βήμα. Καλησπέρα. Όπως γνωρίζετε, την προηγούμενη πενταετία ήμουν αντίπαλος με τον Θόδωρο. Την επόμενη των εκλογών αντιλήφθηκα πως πράγματι η αγωνιστικότητα και η αποτελεσματικότητα του Θόδωρο ήταν καταπληκτική. Δηλαδή μας έδινε σε εμάς τους βουλευτές που εκλεγήκαμε μετά ένα χρόνο το παράδειγμα του πώς πρέπει να τεκμηριώνουμε πράγματα, να διεκδικούμε και να τα πετυχαίνουμε. Και δεν σας το λέω έτσι για να κολακέψω, ειλικρινά, είναι ένα συμπέρασμα το οποίο βγήκε από την κοινή δράση, γιατί είχαμε πάντοτε κοινή δράση κοινά, για τα κοινά αιτήματα της περιφέρειας και πρέπει να σας πω ότι δεν ξεχώριζε Κοζανίτες, Φλωρινιώτες, Γρεβενιώτες, Καστοριμιώτες. Ήταν πράγματι Δυτικού Μακεδόνας. Και αυτό πρέπει να το επιβραβεύσουμε και με το συνδυασμό πράγματι το καταπληκτικό που κατόρθωσε, μάλλον κατόρθωσε η κοινωνία να στηρίξει το Θόδωρο το Καρυπίδη, θα έχουμε ένα σημαντικό και καλό αποτέλεσμα. Αγαπητέ Θόδωρο, αγαπητοί σύμβουλοι, να είστε καλά, καλό να κάνουμε, είμαστε μαζί σας, είμαι μαζί σας και ας συμβοηθούμε. Γεια σας. Θα συνεχίσουμε με την ανακοίνωση των ονομάτων των υποψηφίων του συνδυασμού της ΠΕ Φλόρινας. Είναι η κυρία Αντωνιάδου Ελένη. Ναι. Καλησπέρα, ονομάζομαι Αντωνιάδου Ελένη, είμαι από την Αρχιάδα και μένω μόνο με το τελευταίο χρόνο στο Βαρικό που είμαι και παντρεμένη. Είμαι μητέρα δύο παιδιών και ως προς την επαγγελματική μου ιδιότητα είμαι νηπιαγωγός με μεταπτυχιακή δίκηση στις θετικές επιστήμες και νέες τεχνολογίες και τώρα πραγματοποιώ και δεύτερο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ως προς τη συμμετοχή μου στις αυτοδιοικητικές εκλογές, να πω ότι είναι πρώτη φορά, συμμετέχω πρώτη φορά σε εκλογές, λόγω της αξιολόγησης του μεγάλου και κυρίως του σημαντικού και δύσκολου έργου που έχει γίνει τα τελευταία 4,5 χρόνια από τον κύριο Καρυπίδη. Συγχωρείτε. Αλλά θεωρώ ότι το έργο αυτό, όσο σπουδαίο και να είναι, επιδέχεται επιπλέον βελτιώσεις και διεύρυνση, η οποία θα επιφέρει βελτίωση στην καθημερινότητα όλων μας. Για να γίνει αυτό όμως, θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι δυνάμεις της περιοχής μας και το σύνολο των πόρων της περιοχής μας προς όφελος δικό μας. Σε ό,τι αφορά τις δυνάμεις, αυτές είναι το σύνολο των νέων, των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των επιστημόνων,
των ανθρώπων που είναι διακεκριμένοι στον επαγγελματικό του χώρο, οι οποίοι όμως αντιμετωπίζουν πολλές δυσχέρειες ως προς την εκτέλεση των καθηκόνων τους ή, το σημαντικότερο, δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Νομίζω ότι για να επέλθει αυτή η βελτίωση και να εκμεταλλευτούμε όλες αυτές τις δυνάμεις που έχουμε, χρειάζεται επιπλέον δουλειά και από τον κύριο Περπίλη και από την ομάδα του. Νομίζω ότι από τη θέση αυτή που διεκδικώ, μπορώ να συμβάλλω και εγώ προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, αξιοποιώντας τις γνώσεις, τις εμπειρίες που έχω από τη μέχρι τώρα ακαδημαϊκή μου πορεία. Με τον τρόπο αυτό, θεωρώ ότι θα είμαστε σε θέση να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός επίπεδου αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους μας και να μιλάμε πια για ποιοτική ανάπτυξη, η οποία φαίνεται στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, ονομάζομαι Γιώργος Κωνσταντίνος. Είμαι ο Νίναν Περιφερειάρχης Ενέργειας Περιβάλλοντος και Μεταφορών. Συστρατεύθηκα με τον Θόδωρο Καρπίδη το 2014. Εκλέχθηκα Περιφερειακός Σύμβουλος. Τον ευχαριστώ για όλες τις θέσεις ευθύνης που μου έχει αναθέσει και την εμπιστοσύνη που έχει δείξει στο πρόσωπό μου. Δουλέψαμε σκληρά. Χαμηλά το κεφάλι, ο Θόδωρος μπροστά, εμείς από πίσω. Και πραγματικά είναι περήφανος, πραγματικά το λέω, περήφανος για το έργο που έχουμε παράξει τα τελευταία 4 χρόνια. Γι' αυτό και συνεχίζω μαζί του, πιστεύω στο πρόσωπό του, πιστεύω ότι τις ικανότητες που έχει και πιστεύω ότι και την επόμενη τετραετία θα μας δώσετε εσείς την εντολή να συνεχίσουμε παρέα με τον Θόδωρο για να καταφέρουμε και άλλα περισσότερα από αυτά που έχουμε καταφέρει. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε με τον Θεοδωρίδη τον Αβραάμ. Φίλες και φίλοι, είμαι Θεοδωρίδης Αβραάμ, γνωριζόμαστε γιατί μιλάμε στην ιδιαίτερη πατρίδα. Γνωριζόμαστε πολύ καλά από διάφορους ρόλους. Έχω υπηρετήσει στον τόπο 10 χρόνια μέσα από το Κέντρο Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών. Την τελευταία δεκαετία ήμουν στο Δήμο Φλόρινας και τώρα στο Δήμο Αμιντέου. Την τελευταία πενταετία με είχατε τιμήσει με την ψήφο σας και ήμουν 2 χρόνια αντιδήμαρχος στο Δήμο Αμιντέου με τον Δήμαρχο τον κ. Θεοδωρίδη και 2 χρόνια αποσπασμένος υπάλληλος, 1 χρόνο στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και 1 στο Υπουργείο Οικονομίας, στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα τότε της κ. Φέρκα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Θόδωρο Καρπίδη για την τιμή που μου έκανε να με βάλει να με συμπεριλάβει μέσα σε αυτή τη δυνατή ομάδα στους 11 άξιους που θα διεκδικήσουμε την ψήφο σας. Θα διεκδικήσουμε τη δική σας ψήφο και το δικό σας εισιτήριο για να υπηρετήσουμε όλοι μαζί με τον Θόδωρο Καρπίδη όλους τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και εμείς της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας. Θέλω να πω ότι οι προτάσεις που ακούγονται, οι εναλλακτικές, θεωρώ ότι θέλουν την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Μακεδονίας, την θεωρούν ενός λάθηρό τους. Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση, δεν έχουν αρθρώσει αυτοδιοικητικό λόγο και προσπαθούν να πάρουν ως λάφυρο την περιφέρεια γιατί θεωρούν ότι θα είναι ως προϊόν μελλοντικών εκλογικών αποτελεσμάτων. Δεν έχουν πει τίποτα για την αυτοδιοίκηση. Επίσης, κατηγορούν ή λένε για το Θόδωρο Καρπίδη ότι η θεσμική συνεργασία, η αγαστή συνεργασία που είχε σε θεσμικό επίπεδο με την κεντρική κυβέρνηση μέσω συγκεκριμένων στοχεύσεων, επεριστατωμένων προτάσεων και υπηρετώντας πάντα μέσα από αυτή τη θεσμική συνεργασία όλους μας, πετυχαίνοντας την μείωση του ρεύματος, αυτό το θεωρούν κομματικό εναγκαλισμό. Ποιοι, αυτοί που κατεβάζουν, ενδυνική αποληφθή να διεκδικεί στη θέση. Συνεχίζουμε με τον Κάγκα τον Μιχαήλ. Ευχαριστούμε που μας θυμίσατε και γεννήσατε την αίθουσα αυτή. Είμαι ο Μιχάλης Σοκάγκας, είμαι ο Ονομολόγος από τον Άγιο Παρελαιήμονα, εδώ δίπλα, είμαστε στο τόπο μου δηλαδή.
Το 2014 ξεκινήσαμε μαζί με τον Θόδωρο Καρυπίδη μία πορεία, η οποία ενέπνευσε, γι' αυτό και μας εμπιστεύτηκε ο κόσμος. Και φτάνουμε σήμερα, το 2019, να έχουμε κάποια αποτελέσματα που ενέπνευσαν τότε. Ποια ήταν αυτά? Το τιμολόγιο δηλαδή, το φυσικό αέριο, οι πολιτικές που χρησιμοποιήθηκαν για την διαχείριση των στοιχείων της Δυτικής Μακεδονίας, και με αυτά τα στοιχεία, με αυτά τα δεδομένα, προχωράμε ξανά μαζί με τον Θόδωρο Καρυπίδη συνέχεια. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που με εμπιστευθήκατε το 2014 και διεκδικώ από τον Θόδωρο Καρυπίδη την σοβαρότητα διαχείρισης των ζητημάτων με την οποία πετυχαίνει όλα αυτά που πετυχαίνει για την Δυτική Μακεδονία, και γι' αυτό και θα συνεχίσω μαζί του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και που ήρθατε και σήμερα εδώ, και να σας πω ότι όσο και μία ψήφο να πάω στο ψηφοδέλτιο, η συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο αυτό είναι ίση με όλους τους υπόλοιπους. Γι' αυτό και θα συνεχίσω με τον Θόδωρο Καρυπίδη, γιατί είμαστε όλοι ίσοι σε αυτό το συνδυασμό. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με τον κύριο Κωτακίδη Γεώργιο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αγαπητοί ψηφοφόροι, σας ευχαριστώ που είστε εδώ παρόντες και παρούσες σε αυτήν την συνάντηση. Είμαι ο Κωνταγιώτης Γεώργιος, γιατρός στο νοσοκομείο Φλόρινας εδώ και 20 χρόνια. Δεν κατάγομαι βέβαια από την περιοχή, αλλά νομίζω ότι τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου τα έχω ζήσει σε αυτήν την πόλη, σε αυτήν την περιοχή. Δέχτηκα την τιμητική πρόσκληση του κ. Καρυπίδη να συμμετέχω στο συνδυασμό του, γιατί είδα ότι αυτή, σαν περιφέρεια και περιφερειάρχης, ο υπεύθυνος αυτής της περιφέρειας, βοήθησε τα νοσοκομεία την περίοδο που είχαμε την κρίση με τους γιατρούς, με την οικονομική ενίσχυση που έδωσε για τους επικουρικούς στα άγωνα νοσοκομεία. Ήταν ένα κίνητρο να έρθουν περισσότεροι γιατροί για να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή, και ήρθανε και βοήθησαν στο να ξεπεραστεί αυτή η κρίση, η οποία σιγά σιγά ξεπερνά. Επίσης, έχει κάνει μια χρηματοδότηση για τα νοσοκομεία για κάποια μηχανήματα που θέλουμε και χρειαζόμαστε για να ξεκινήσουμε τις νέες τεχνολογίες, γιατί η τεχνολογία προχωράει. Είναι δύσκολο βέβαια το δημόσιο να προσαρμοστεί εύκολα στα καινούργια, αλλά μας βοηθάει. Όποτε τους κάνει κάτι, είναι πρόθυμος να χρηματοδοτήσει ιδιαίτερα τους νέους γιατρούς που θέλουν να εφαρμόσουν τις νέες τεχνολογίες. Με αυτό το σκοπό δέχτηκα να συμμετέχω στο συνδυασμό του, με την ελπίδα να κερδίσουμε, και νομίζω ότι θα κερδίσουμε με τη συνεισφορά της δικής σας, της ψήφου σας, για να συνεχίσουμε αυτή την ενωτική πορεία. Θεωρώ επίσης ότι σαν περιφερειάρχης κάνει μια σωστή κατανομή σε όλες τις πόλεις και τις περιοχές της περιφέρειάς. Γι' αυτό σας καλώ, όχι μόνο εσάς, αλλά και όλους όσους είναι εκτός της αιθούσης αυτής, να υποστηρίξουμε και να υποστηρίξετε τον συνδυασμό αυτόν, για ένα καλύτερο μέλλον, όχι τόσο για εμάς που είμαστε προς τη Δύση του κύκλου της ζωής μας και της εργασίας μας, αλλά και για τα παιδιά μας. Βεβαίως, εγώ, όπως είπα και στον κύριο Καρυπίδη, θα παραμείνω γιατρός μέχρι τη συνταξιοδότησή μου στο νοσοκομείο Φλόρινας για να εξυπηρετώ τους πολίτες τόσο της πόλης όσο και της περιοχής της ευρύτερης, της Δυτικής Μακεδονίας. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και ευελπιστώ σε μια υποστήριξη από όλους τους πολίτες. Ο κύριος Λιάσης Γιάννης. Καλησπέρα σε όλους. Με γνωρίζετε, είμαι ο Γιάννης Ολιάσης, φαρμακοποιός, αυτοδιοικητικός, με μια παρουσία στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης πολύχρονη. Εσείς θα κρίνετε αν είναι επιτυχημένη ή όχι.
Εγώ προσφέροντας όσο μπορούσα με όλες τις δυνάμεις, ψυχικές, σωματικές, πνευματικές, συνειδητοποίησα ότι κλείνει αυτός ο κύκλος. Για μένα λοιπόν ανοίγει ένας νέος κύκλος, ο κύκλος του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι εξίσου σημαντικός, να μην πω πολύ περισσότερο σημαντικός από τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί το διακύβευμα είναι πολύ πιο σημαντικό. Εδώ παίρνονται οι μεγάλες αποφάσεις. Βέβαια και ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης έχει ένα πολύ σημαντικό έργο, πιο πολύ ασχολείται με την εξυπηρέτηση του πολίτη και την καθημερινότητα. Αν θέλετε, έχει μεγαλύτερη τριβή. Μπαίνει λοιπόν ένα ερώτημα. Γιατί συντάχθηκα, γιατί συμπαρατάχθηκα με τον κύριο Καλλιτέχνη. Γιατί τον πίστεψα. Γιατί και μέσα μου μπήκαν κάποια ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα ήταν, τι περιφέρεια θέλουμε. Θέλουμε μια κλειστοφοβική περιφέρεια. Θέλουμε να ζούμε με φοβικά συνδρόμα. Θέλουμε μια περιφέρεια ανάπτυξη, μια περιφέρεια του φωτός ή μια περιφέρεια που θα είναι του σκότους να μας πάει πίσω. Επίσης, το δεύτερο ερώτημα. Τι περιφερειάρχη θέλουμε. Θέλουμε έναν περιφερειάρχη διαχειριστή των μικρών πραγμάτων. Ή έναν περιφερειάρχη που θα μας εμπνέει, θα αποζητά το μέγιστο αποτέλεσμα και εκεί που αυτός το βάζει στο τραπέζι, άλλοι το χρεβάζουν, μετά τον αμφισβητούν, στο τέλος προσπαθούν να τον ακυρώσουν και μετά σιωπούν. Και πλέον, όταν ζεις σε μια περιφέρεια η οποία είναι, αν θέλετε, πολύ σημαντική για την Ελλάδα, εδώ τελευταία υπήρξαν πολύ σημαντικές εξελίξεις και κάποιοι σε κάποια πολύ ευαίσθητα θέματα προσπαθούν να χτίσουν καριέρες και αυτό, θα το πω πολύ ευγενικά, δεν είναι έτοιμο, δεν είναι τίμιο. Δεν μιλάνε για προγράμματα, προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες με άλλα θέματα που δεν θα έπρεπε να το κάνουν. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρά και κανείς μα κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη στάση για τα εθνικά θέματα κανενός. Ούτε τον πατριωτισμό, ούτε τη φιλοπατρία. Εμείς λοιπόν δεν θα το κάνουμε αυτό. Και ο Θόδωρος Καρυπίδης δεν το έκανε αυτό. Και ακριβώς γι' αυτό πίστεψα στον Θόδωρο Καρυπίδη, άνοιξε νέος ορίζοντας για την περιφέρεια, πιστεύω ότι έχει ανοίξει πολλές δυνατότητες. Μόνο ένα πράγμα που καταλογίζω. Ποιο είναι αυτό που σας καταλογίζω. Σαν περιφερειάρχη, αγαπητέ μου Θόδωρε, ότι δούλεψε πάρα πολύ, μίλησε πολύ λίγο. Δούλευε 20 ώρες την ημέρα, το έργο σου δεν το κάνει γνωστό. Σήμερα υπάρχει ένα φυλάδιο εκεί που λέει, που μιλάει για 374 εκατομμύρια έργα, 374 εκατομμύρια έργα στον ομό Φλόρινος, στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινος. Πολύ λίγος κόσμος θα γνωρίζει. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι τα έργα γίνονται. Είναι πολύ μεγάλο το έργο που έχετε κάνει. Και βέβαια, τα δύο μεγάλα θέματα, και θέλω οφείλω να τα πω, ήταν το μειωμένο τιμολόγιο, που το είπαν κι άλλοι συνυποψήφιοι μου, και ο αγωγός φυσικού αερίου. Τα δύο πράγματα όταν τα βάλατε στο τραπέζι, όλοι σας αμφισβητούσαν. Τα πετύχατε. Και πραγματικά γι' αυτό σας δίνω θερμά συγχαρητήρια. Ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα. Και νομίζω και πιστεύω ότι η νίκη είναι μπροστά μας, η περιφέρεια θα διοικηθεί από εμάς, γιατί θέλω να πιστεύω ότι οι πολίτες θα μας εμπιστευτούν ξανά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μούσου, Μιλωνά Όλγα. Περιφερειάρχη της καρδιάς μας, αγαπητέ δήμαρχε Κωνσταντέλη, κύριε Θεοδωρίδη, και υποψήφια δήμαρχε, αγαπητέ βουλευτή κύριε Κώστα Σέλτσα, εκλεκτές κυρίες και εκλεκτοί κύριοι, καλώς βρεθήκαμε εδώ στο αρμοντικό αμύντεο για άλλη μια φορά, τώρα που ηχούν τα τύμπανα του αγώνα και όλοι όσοι νιώθουν αγωνιστές βρίσκονται απόψε εδώ κοντά μας για να ενώσουμε μαζί τη δύναμη και την ελπίδα μας
για να κάνουμε τον τόπο μας ακόμα καλύτερο, να συνεχίσουμε την δυναμική πορεία που χάραξε η παράταξη του Θεόδωρου Καρυπίδη στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση που θητεία που κλείνει, να τη συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά, προσφέροντας ακόμα περισσότερο τον καλύτερο εαυτό μας όλων. Είμαι η Όλγα Ρημούσιο, σύζυγος του Μιχάλη του Μιλωνά, μάνα δυο αγοριών, δυο μεγάλων αγοριών. Ασχολούμαι, είμαι εκπαιδευτικός, έχω διδάξει χρόνια στα σχολεία, είμαι 18 χρόνια σχολική σύμβουλος, έχω διδάξει πολλά εξάμεινα και πολλά χρόνια στα πανεπιστήμια. Ασχολούμαι 20 χρόνια με τα κοινά. Υπήρξα δύο φορές υποψήφια βουλευτής, δύο φορές υποψήφια δήμαρχος και έχω υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση από πολλές θέσεις, σαν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβούλου, σαν αντιδήμαρχος, τώρα για δεύτερη φορά. Αποφάσισα να εγκαταλείψω τα δημοτικά έδρανα, γιατί πραγματικά το μεγάλο διακύβευμα για τον τόπο μας κρίνεται αυτή τη στιγμή στις περιφερειακές εκλογές, στις εκλογές της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Μέσα από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση χαράζονται μεγάλες πολιτικές που προσδιορίζουν την ποιότητα της ζωής όλων μας, που προσδιορίζουν την ασφάλεια και τις συνθήκες διαβίωσής μας, τα μεγάλα θέματα της υγείας μας, τα νοσοκομεία μας, και από εκεί μέσα πηγάζουν και όλες οι προτάσεις για την ανάπτυξη της περιοχής. Μια εφόρο ανάπτυξη που οραματιζόμαστε όλοι, μια ανάπτυξη που θα δώσει λύση στο πολύ μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας, της ανεργίας που μαστίζει τα παιδιά μας και τα κάνει να εγκαταλείπουν αυτόν τον τόπο και να γινόμαστε ακόμα πιο φτωχοί. Μια ανάπτυξη που θα σέβεται το περιβάλλον και βέβαια θα συμπεριλαμβάνει σε μεγάλο μέρος της όλες τις ενεργειακές πολιτικές που κρίνουν την οικονομία ενός τόπου. Σε όλα αυτά τα πολύ μεγάλα, ο Θόδωρος ο Καρυπίδης έχει δώσει εξετάσεις και έχει πάρει άριστα. Έχει όλα τα εχέγγυα, αλλά ακόμα παραπάνω έχει ετοιμότητα για το μέλλον. Ο Θόδωρος ο Καρυπίδης έχει σχέδιο, ακόμα και για τα πολύ μεγάλα ενεργειακά θέματα, για εναλλακτικούς τρόπους, ό,τι ακριβώς συνάδει με τις σύγχρονες αντιλήψεις, για θέματα στήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας των αγροτών, όλων των ανθρώπων αυτού του τόπου και ξέρετε εσείς εδώ καλά στο Αμίδεο είστε και οι πρωτοπόροι και καινοτόμοι σε ό,τι κάνετε και πραγματικά είμαστε όλοι περήφανοι για ό,τι συμβαίνει στην περιοχή του Ορυντέρου. Επίσης ο Θόδωρος ο Καρυπίδης έχει πρωταγωνιστήσει στο να κρατήσει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής μας και όχι μόνο να τα διατηρήσει, αλλά να τα αυξήσει κιόλας. Αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο μας διευρύνεται και αυτό είναι, καταλαβαίνετε, εξαιρετικά σημαντικό για όλο τον τόπο. Οι πολιτικές και η έννοια του απλώθηκε σε όλους τους Δήμους, στο Δήμο Πρεσπών, στο Δήμο Φλόρινα, στο Δήμο Μητέρου, από άκρη σ' άκρη, ισότιμα. Και θα σας πω ότι πραγματικά ήταν δίκαιος με την έννοια της δικαιοσύνης που αντιλαμβανόμαστε εμείς που έχουμε μια συγκεκριμένη κοινωνική αντίληψη, στήριξε την περιοχή της Φλόρινας, που είναι και ο προγονιαίος ήλιος της Ελλάδας, αλλά και ήταν πραγματικά ουραγός στη Δυτική Μακεδονία. Όπως η Δυτική Μακεδονία ήταν ουραγός στην Ελλάδα. Και τώρα είναι η ατμομηχανή και στα θέματα της απορροφητικότητας των ποδηλίων και στα θέματα της ανάπτυξης και ο οδηγός αυτής της μηχανής ήταν ο Θόδωρος ο Καρυπίδης. Πάρα πολύ σημαντικά θέματα προσδιορίζονται από την περιφέρεια, θέματα του πολιτισμού, της διάσωσης όλης αυτής της παράδοσης που έχουμε γύρω μας, όλης της ομορφιάς της φυσικής, του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και θέματα ουσιαστικά που έχουν να κάνουν με την εμβάθυνση της δημοκρατίας. Γιατί η πραγματική πολιτική εκεί κρίνεται. Στο πόσο ένας άνθρωπος θα μπορέσει να αυξήσει τη συνεκτικότητα των ανθρώπων σε μια εποχή που διχάζονται οι πάντες, σε μια εποχή που οι διακρίσεις, οι ρατσισμοί, οι εθνικισμοί, οι πατριωτοκαπηλίες, ό,τι μας χωρίζει, αναδύεται με έναν τρόπο απειλητικό. Σε όλο αυτό το τοπίο έρχεται ένας άνθρωπος που πραγματικά, το λέω και συγκινούμε, μας εμπνέει να δούμε τον κόσμο αλλιώς. Μας λέει ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Και η συνοχή της κοινωνίας είναι το πρώτο διακύβευμα. Γιατί η συνοχή θα φέρει και την αλληλεγγύη και τη στήριξη και την ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων. Η πολιτική υπάρχει για να στηρίζει τις μειονότητες, να στηρίζει τους ανθρώπους που δεινοπαθούν, τα άτομα με αναπηρία, να στηρίζει τις γυναίκες
θέλουν σε πάρα πολλούς τομείς από τους άντρες ακόμα να στηρίξει τα παιδιά που είναι τα πιο ευάλωτα πλάσματα αυτή τη στιγμή στην κοινωνία μας και πάντα και επίσης να στηρίξει και τις ομάδες της τις ομάδες που δεινοπαθούν οικονομικά αυτή τη στιγμή και βρίσκονται στα όρια της αξιοπρέπειας. Θέλουμε να φτιάξουμε μια περιφέρεια όπου οι άνθρωποι θα έχουν τα βασικά τους, αλλά θα έχουν και όλες εκείνες τις συνθήκες που κάνουν τον άνθρωπο να είναι ευτυχισμένος. Γιατί ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε απλά για να ζει, να παλεύει, να αγωνίζεται, γεννήθηκε και για να απολαμβάνει. Και για να απολαύσει θα πρέπει πρώτα να αγωνιστεί. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι ανάμεσα σε μια ομάδα αξιόλογων και σημαντικών ανθρώπων. Το υπονόησε και ο κύριος Σέλτσας. Δεν είναι τυχαίο το ότι μαζευτήκαμε άνθρωποι με, αν θέλετε, με μεγάλη πολιτική εμβέλεια και με πολλά ενδιαφέροντα και με υψηλή αποδοχή. Συσπηρωθήκαμε γύρω από ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο αυτό είναι ο Θόδωρος ο Καρυπίδης. Νιώθουμε πολύ περήφανοι που είμαστε μαζί του, να το ξέρετε. Αγωνιζόμαστε με όλη μας την ψυχή, με όλο το πάθος και θέλω να σας ευχαριστήσω εσάς που είστε απόψε εδώ και το θεωρώ δεδομένο ότι εμείς μοιραζόμαστε τα ίδια οράματα, μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και την ίδια ανάγκη και αγάπη για αυτόν τον τόπο και θέλω να σας παρακαλέσω αυτή τη δύναμη να την βγάλετε και προς τα έξω, να μας βοηθήσετε να την διαχύσουμε σε όλο το επίπεδο της περιφερειακής μας ενότητας. Ο αγώνας μας αυτή τη φορά θεωρώ ότι είναι εύκολος. Ο κόσμος έχει πραγματικά δημιουργήσει σχέση εμπιστοσύνη με τον Θόδωρο τον Καρυπίδη. Υπάρχουν πόρτες ανοιχτές χιλιάδες. Αρκεί να τις δούμε εμείς, να τις αντικρίσουμε και να τις διαβούμε. Θα δώσουμε μαζί αυτόν τον αγώνα και θα τον κερδίσουμε μαζί. Και μαζί θα απολαύσουμε τους καρπούς των έργων μας, όπως αξίζει στα όνειρα των παιδιών μας και στους σκόπους των όριμων γενεών. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε με την κυρία Νεοκασιώτη Μαρία. Καλησπέρα και από μένα. Νεοκασιώτη Μαρία, λοιπόν, δημοτική υπάλληλος του Δήμου Φλόρινας, πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΗ και πρόσωπος της ΠΟΕΟΤΑ σε δευτεροβάθμιο επίπεδο. Θα μου επιτρέψετε σήμερα να κάνω μια ανατροπή στην ανατροπή και να ευχηθώ χρόνια πολλά στις μαμάδες, στις μητέρες, στις μαμούλες. Επίσης, σαν εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΗ, να ευχηθώ χρόνια πολλά στους νοσηλευτές σε όλο του κόσμου. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτών. Σήμερα γεννήθηκε η ηρωίδα, η εθελόντρια, η πρώτη μητέρα των νοσηλευτών, η Φλόρανς Νάιτιγκελ. Γιατί με τον Θόδωρο? Γιατί δεν με ρώτησε. Με προσκάλεσε και μου είπε καλώς ήρθες στην ομάδα. Γιατί παίρνει ένα μήλο στο παζάρι που έπεσε κάτω το σκουπίζει με τα δυο του χέρια και το τρώει. Γιατί είναι διεκδικητικός. Δεν λέει όχι. Διεκδικεί. Και εμείς οι συνδικαλιστές θέλουμε διεκδικητικά άτομα. Άτομα που συνεχίζουν. Άτομα που θέλουν να πάνε μπροστά. Συνδικαλισμός. Δήμος, τοπική αυτοδιοίκηση, θα είμαστε δίπλα του, στον αγώνα του, θα τον στηρίζουμε και θα τον βοηθούμε και θα μας βοηθά επίσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Να είστε καλά. Με την νίκη. Ο κύριος Παπαδόπουλος Θεόδωρος. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος, είμαι από τη Μελίτη, πατέρας τριών παιδιών, οικονομολόγος και υπάλληλος στην ΑΔΕ. Συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο του Θεόδωρου Καρυπίδη Ανατροπή Δημιουργία για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, επειδή έχω εκτιμήσει πάρα πολύ το έργο μου. Συμμετέχω
για τις δεσμεύσεις που έχει για το μέλλον της περιοχής μας και για την πολύ πολύ υπεύθυνη στάση του στα πολλά κρίσιμα και σημαντικά του τόπου μας. Συμμετέχω επειδή πιστεύω ότι στις δημοκρατίες οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν. Και τέλος, συμμετέχω για την εξαιρετική σύνθεση του Σουβερνιτιού. Πιστεύω ότι είναι ένα από τα ποιοτικότερα αυτοδιοικητικά σχήματα που έχουν εμφανιστεί στην περιοχή και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ζητάω τη συμπαράσταση όλων όσων βρίσκονται εδώ, αλλά και όλων των κατοίκων της περιφέρειάς μας, γιατί αξίζει να δοθεί μια ακόμη τετραετία στην παράταξη του Θόδωρου του Καρυπίδη να διοικήσει έτσι όπως διοίκησε και να δώσει ακόμα περισσότερη προοπτική στον τόπο μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σουβάσης Τραγιανός. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Τραγιανός Σουβάσης, κατάγομαι από τη Σαγκά και μένω στη Φλόρινα. Είμαι άνθρωπος της αγοράς. Γνωρίζω πολύ καλά όλη την περιφέρεια της Φλόρινας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φόρο που συμμετέχω πάλι και για δεύτερη φορά στο Φλόρινα. Το έργο είναι τεράστιο και πρέπει να συνεχίσει. Εγώ πιστεύω ότι η Φλόρινα έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Είμαστε διεθνές καταρχήν. Έχουν ανοίξει ορίζοντες για πολύ μεγάλα πράγματα στη Φλόρινα. Και σε αυτά τα μεγάλα πράγματα πρέπει να είναι ο Θόδωρος μπροστά. Μόνο με τον Θόδωρο μπροστά μπορεί να πάει η Φλόρινα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και κλείνουμε το ψηφοδέλτιο της ΠΕ Φλόρινας για την κυρία Σπύρου Άννα. Σπύρου, συγγνώμη. Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Λοιπόν, είμαι η Άννα Σπύρτου και είμαι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα, στο Παιδαγωγικό. Αρχικά θα σας πω κι εγώ γιατί σε αυτές τις εκλογές υποστηρίζω το Θόδωρο του Καρυπίδη και μετά θα σας πω ένα-δυο στοιχεία που αφορούν το δικό μου προφίλ ως υποψήφια. Στις προηγούμενες εκλογές, την πρώτη Κυριακή δεν τον είχα ψηφίσει κι εγώ, τον στήριξα τη δεύτερη φορά. Από την πλευρά μου ως πανεπιστημιακός είμαι πολύ αυστηρή και περνάω πολλές φορές στη σκέψη μου για να αποφασίσω εάν συμφωνώ με κάποιον ή όχι και κατά πόσο μπορώ να τον στηρίξω. Έχω λοιπόν να πω ότι ο Θόδωρος ο Καρυπίδης είναι ένας άνθρωπος της πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση που ανέβασε την ποιότητα. Ο φίλος και συνυποψήφιός μου, ο Παύλος ο Λαζαρίδης, ζήτησε να πει δύο λόγια γιατί θεωρεί τον εαυτό του συντοπίτη σας. Δεν θα μπορούσα να πει. Γεια σας. Πάντα όταν έρχομαι στο Αμπίδιο έχω το ίδιο πρόβλημα. Ανεβάζω σφιγμούς. Και αυτό το λέω γιατί έχω κάνει πάρα πολλές ομιλίες για αρχικού περιεχομένου. Ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο. Όλες τις φορές κάτι γίνεται εδώ. Ανεβαίνουν οι σημείοι μου. Ανεβαίνουν γιατί δεν ξεχνάς από πού ξεκίνησες. Πού έζησες τα πρώτα σου χρόνια και τα περισσότερα προς το παρόν. Θεωρώ, τέλος πάντων, ότι αυτή είναι η πατρίδα μου, είναι από εδώ που ξεκίνησα. Δεν μπορώ να φύγω μακριά, είμαι πάντα κοντά. Αισθάνομαι ότι είμαι ένας δικός σας άνθρωπος.